Εμείς αυτή τη στιγμή φιλοξενήσαμε περίπου 400 άτομα στις σκηνές. Είναι ένα μέσον προσωρινό. Πιστεύω ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι. Χθες το βράδυ έκανε αρκετό κρύο. Ο κόσμος είναι όλοι ηλικιωμένοι σχεδόν. Δεν μπορείς να πεις ότι μπορεί με αυτόν τον τρόπο να διαρκέσει ένα μεγάλο διάστημα. Ψαχνόμαστε τώρα να δούμε. Έχουν γίνει κάτι προσφορές από κάποιους ανθρώπους, συνανθρώπους μας, οι οποίοι προσφέρονται να δώσουν, ας πούμε, κατασκηνώσεις, ξενοδοχεία, όσα έχουν κρεβάτια, γιατί διανύουμε και μια περίοδο η οποία υπάρχει αρκετός τουρισμός ακόμα και δεν βρίσκουμε εύκολα ξενοδοχεία. Κατά τα άλλα, κάνουμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν ώστε να μην λείψει τίποτα, ειδικά από φαγητά, από... Τώρα πριν να με πάρετε λίγο ψαχνόμουν γιατί πρέπει να βρούμε κάποιους καφέδες πρωινά τα οποία θέλουν οι άνθρωποι. Απλά πράγματα που καμιά φορά τα σκέφτεσαι και δεν τα βάζει το μυαλό σου όμως όταν θα έρθει η ώρα για τι πρέπει να τα κάνει. Αυτή ωστόσο είναι η κατάσταση που πρέπει να βρεθεί σε εξέλιξη και φαντάζομαι κύριε Δημάρχη ότι εξαιτίας του ότι συνεχίζονται οι μετασεισμικές δονήσεις και 7:48 είχαμε άλλη μια μεγάλη μετασεισμική δόνηση στα 5,3 έτσι τουλάχιστον όπως καταγράφεται από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο ότι συνεχίζονται και όλες οι απαγορεύσεις και αυτή η έκκληση που απευθύνατε όλοι σας από χθες ότι δεν είναι δυνατόν αυτή την ώρα σε παλιά σπίτια να πλησιάζει κάποιος να βλέπει γιατί είναι επικίνδυνο, έτσι. Συνεχίζει να υπάρχει έκκληση και το μεγάλο αυτή τη στιγμή, το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει είναι ότι παρά το ότι περιμένουμε τώρα 30 άτομα να κατέβουν από την Αθήνα μηχανικούς για τον έλεγχο το κτηρίο για να δούμε αν θα μπορούμε να μπούμε μέσα ή δεν μπορούμε να μπούμε μέσα. Αυτή τη στιγμή μου ζητάνε από το ιατρικό του εργαλοχώρη να μπούμε ή να μην μπούμε. Δεν θα μπείτε, λέω. Αλλά όταν βγουν όλα off, όλα δεν μπορείς να μπεις πουθενά, να μην μπορείς να μπεις σε ένα κέντρο υγείας, να μην μπορείς να μπεις στο Δήμο, στα γραφεία του Δήμου, να μην μπορείς να μπεις, ας πούμε, στο ιατρικό. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Είναι πάρα πολύ σοβαρό το πρόβλημα. Και το θέμα είναι ότι πρέπει να τηρήσουμε με ευλάβεια το γεγονός αυτό που είπατε, ότι δεν πρέπει να μπαίνουν μέσα στα, ειδικά όσα έχουν οι ρογμές και τέτοια, δεν πρέπει, αν δεν περάσει το συνεργείο των μηχανικών, το κλιμάκιο για να το επιτρέψει ή όχι πρώτον, και δεύτερον είναι ότι δεν μπορούν ούτε τα κλιμάκια να μπουν. Χθες μπορούσαμε να ξεκινήσουμε. Λέγανε οι άνθρωποι, πώς θα μπούμε σε ένα σπίτι μέσα όταν κάθε μισή ώρα έχουμε σεισμό. Όλη νύχτα γινόταν σεισμοί. Και συνεχίζει δυστυχώς αυτή η έντονη μετασεισμική ακολουθία. Αυτό που έγινε τώρα, αυτό που έγινε πάλι στην περιοχή μας. Σαφέστατα, αυτό βλέπαμε και έχουμε μεταδώσει αυτή την είδηση ότι ήταν με το ίδιο επίκεντρο. 21 χιλιόμετρα δυτικά, βορειοδυτικά της Σάρβης, εστιακό βάθος τα 10 χιλιόμετρα. Κυρία Δουλγεράκη, ο κόσμος έχει αγαναχτίσει, βρίζει και εμάς τους ίδιους και όλους. Δεν ξέρει τι να κάνει και κατά κάποιο τρόπο έχει και δίκιο. Δεν ξέρουν οι άνθρωποι τι να κάνουν, πού να πάνε. Γιατί ο φόβος κρατάει από τον Ιούνιο, κύριε Φαραγκάκη, και το ξέρετε αυτό. Δεν κατάλαβα τίποτα. Γιατί λέω αυτός ο φόβος, αυτή η αγωνία, η ανησυχία έχει διάρκεια. Από τον Ιούνιο κουνιέστε. Από 4 Ιουνίου κουνιόμαστε. Έτσι ακριβώς. Και εκεί είναι που αυτό το διάστημα ήταν και πάρα πολύ σημαντικό έτσι ώστε να ληφθούν μέτρα. Σήμερα όλοι τρέχουμε. Κρατάω αυτή την έκκληση την οποία και εσείς κάνατε πριν από λίγο. Να περνάτε αυτό το μήνυμα στον κόσμο, να μην έχουμε, είχαμε ένα νεκρό αρκετά, να μην έχουμε άλλα προβλήματα. Γιατί ό,τι και να είναι, αν δεν έχεις τραυματισμούς και δεν έχεις νεκρούς, ό,τι και να περάσεις θα το ξεπεράσεις.